Γεια σας παιδιά, WG Randomic εδώ και σήμερα θα σας δείξω πως να φτιάξετε ένα ascensor ή έναν ελκυστήρα, δεν ξέρω και εγώ πως εσείς το λέτε, στο Minecraft. Ναι, επίσης μου ήρθε η ιδέα να κάνω ένα τέτοιο είδους βίντεο, δηλαδή ένα tutorial, επειδή δεν μου έρχονταν ιδέες για να κάνω βίντεο, όπως πάντα δηλαδή. Τέλος πάντων, σήμερα θα σας δείξω πως να φτιάξετε ένα ascensor στο Minecraft, που είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο, φανταστείτε. Επίσης, όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο που ανεβάζω. Και ναι, τώρα πάμε στο βίντεο. Στο πλήγο εδώ πέρα, γιατί όσοι με ρωτήσανε τι έγινε με το event και δεν έκανα live, η PlayStation δεν με άφησε να κάνω live γιατί είχαν φορτωθεί όλοι οι servers. Γι' αυτό. Τώρα πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, για να φτιάξουμε το ascensor θα χρειαστούμε αυτά εδώ τα πράγματα. Δηλαδή θα χρειαστούμε αρχικά redstone, ένα οποιοδήποτε κουμπί της επιλογής σας, εγώ σας συνιστώ ένα stone button. Μετά θα χρειαστούμε sticky piston, μετά piston, μετά observer, μετά slime block, μετά obsidian και μετά ένα οποιοδήποτε άλλο block της επιλογής σας, αλλά να προσοχή, να είναι μαλακό. Δηλαδή να μην βάλω π.χ. κι άλλο obsidian γιατί δεν θα λειτουργήσει. Οπότε θα βάλουμε ο wood planks και μία slab της επιλογής σας από το ίδιο block, τέλος πάντων. Για να είναι, ας πούμε, έτσι decorative. Τέλος πάντων, όπως έχω φτιάξει εδώ πέρα, εδώ πέρα είναι το ascensor που έχω φτιάξει και λειτουργεί μια χαρά. Χρησιμοποίησαμε όλα αυτά τελικά και θα σας δείξω τώρα πως λειτουργεί. Έρχεσαι εδώ πέρα, πατάς το κουμπί. Αμουκ. Και τέλος πάντων έρχεσαι εδώ πέρα, πατάς το κουμπί και ανεβαίνεις πάνω. Μπούμ, μαγικό, έφτασες. Και άμα θες να ξανακατεβείς κάτω, πάτας αυτό το κουμπί πάνω και κατεβαίνεις κάτω. Μπούμ, τόσο μα τόσο εύκολο θα είναι να το φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να το φτιάξουμε. Αρχικά θα σκάψουμε ένα 5x3x4. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα είναι ένα 5x3 και θα είναι 4 blocks βαθιά. Να ξαναλέμε, 1, 2, 3, 4. Και αυτό σκάβουμε. Ωραία, τώρα που το σκάψαμε βάζουμε ένα πιστόν εδώ πέρα, μετά το wood planks εδώ πέρα και εδώ πέρα θα βάλουμε το obsidian. Μετά θα τοποθετήσουμε πάνω δύο slime block και θα τοποθετήσουμε ένα observer, το οποίο προσέξτε να κοιτάζει έτσι από πάνω. Μετά βάζουμε ένα sticky piston, βάζουμε άλλα δύο slime block. Μετά ξαναβάζουμε τον παρατηρητή, αλλά αυτή τη φορά να φαίνεται έτσι, δηλαδή από πάνω να φαίνεται η φάτσα του δηλαδή. Και μετά βάζουμε ένα ακόμα sticky piston. Μετά βάζουμε άλλα δύο slime block, δηλαδή εδώ πέρα θα είναι 4 slime block. Εδώ πέρα θα βάλουμε ξανά αυτό το block της επιλογής μας που πήραμε. Και μετά βάζουμε από πάνω redstone. Και μετά εδώ το κουμπί. Αλλά προσέξτε να μην πατήσετε ποτέ το κουμπί, γιατί άμα πατήσετε αυτό το κουμπί θα πετάξει ψηλά και θα χαθεί για πάντα. Οπότε μην το κάνετε. Και τώρα που το κάναμε αυτό, ας καλύψουμε όλα αυτά εδώ πέρα για να μην φαίνονται. Ας χτίσουμε ένα 3 μπλοκ ψηλά, μια είσοδο που είναι 3 μπλοκ ψηλά και εδώ πέρα θα βάλουμε την slab. Και τώρα θα δούμε πόσο ψηλό να το κάνουμε. Εγώ σας προτείνω να το κάνετε 8 blocks ψηλά. Σε άλλους μπορείτε να το κάνετε όσο θέλετε, αλλά άμα το κάνετε μικρό δεν θα βγει, μπορεί να μην βγει σωστά ή μπορεί να έχει γίνει κάτι λάθος. Οπότε εγώ σε αυτό θα το κάνω 8 blocks ψηλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και απ' την άλλη, boom. Και εδώ πέρα θα κάνουμε αυτό εδώ και θα βάλουμε άλλα 4 blocks ψηλά. Και εδώ πέρα. Και εδώ πέρα θα το βάλουμε ένα block εδώ πέρα, μετά άλλο ένα εδώ πέρα. Και το obsidian αυτή τη φορά θα μπει εδώ πέρα, γιατί ώστε όταν έρθει το slime block να μην μπορεί να πάρει το obsidian και να φύγει το redstone. Γιατί άμα βάλεις εδώ
τέτοιο, μπορεί, θα το πάρει το wood plank γιατί είναι μαλακό, ενώ obsidian είναι το πιο σκληρό πράγμα για να σπάσει. Οπότε εγώ σας προτείνω να βάλει το obsidian γιατί δεν σπάει με τίποτα. Οπότε ναι, βάζουμε αυτά εδώ πέρα, βάζουμε από πάνω το redstone και πάνω το κουμπί και εδώ πέρα το piston. Και πάνω κάτω είναι έτοιμο. Άμα θέλετε να κάνετε κάτι όπως εδώ πέρα, να μοιάζει ακριβώς σαν αυτό, να το διακοσμήσετε με την είσοδο ή με οτιδήποτε. Να και εδώ πέρα. Και τέλος πάντων είναι έτοιμο. Ναι. Λοιπόν. Και τέλος πάντων αυτό ήταν το ασανσέρ που φτιάξαμε. Ας το τεστάρουμε. Boom. Πατάμε αυτό το κουμπί και κατεβαίνουμε κάτω. Και boom. Ναι παιδιά, αυτό ήταν το ασανσέρ που σας είπα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Sorry άμα ήταν λίγο μικρό, απλά ήθελα να δώσω μια άλλη γεύση στο νόημα του καναλιού μου. Δηλαδή ότι δεν θα έχει μόνο gameplay με Minecraft, αλλά θα έχει και tutorials και κάποια άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω. Να μου πείτε τη γνώμη σας φυσικά. Να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι. Άμα θέλετε να συνεχίσω αυτά τα βίντεο, να κάνω και άλλα βίντεο και φυσικά να το κάνεις ένα share στους φίλους σου. Γιατί πού άλλο θα δεις ένα τέτοιο βίντεο, ε? Πού? Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο. Bye!